Γεννάτε, γιατί χανόμαστε. Θα μπορούσε να είναι το σύνθημα τη πολιτεία με φόντο το δημογραφικό πρόβλημα τη χώρα που όλο και γιγαντώνεται. Το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο εθνικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόβλημα. Η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα μα. Θε, πρέπει να στηρίξει μια οικογένεια, ε, πρέπει να στηρίξει τη μαμά. Όπω δείχνουν τα στοιχεία, ο μόνιμος πληθυσμό τη Ελλάδα μειώθηκε μέσα σε μια δεκαετία κατά 3,5%. Με τα μηνύματα για την περιφέρεια Κρήτη να μην είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Η δημογραφική μα υποχώρηση ξεκίνησε το 2008, δηλαδή με την έναρξη τη οικονομική κρίση και των μνημονίων. Καταλαβαίνουμε αμέσω ότι τα νέα ζευγάρια πλέον δεν είναι εύκολο να τεκνοποιούν. Το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων στην περιφέρεια Κρήτης είναι αποκαλυπτικό. Από το 2014 έως το 2022 είχαμε σχεδόν 23% αύξηση των θανάτων, ενώ οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 9%. Αυτό πρέπει να μας χτυπήσει το καμπανάκι κινδύνου. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχουν και περιοχές στην Κρήτη που δείχνουν να τα καταφέρνουν καλύτερα. Στο Ρέθινο είμαστε λοιπόν από τι ελάχιστε περιοχέ, νομίζω τρει είναι σε όλη την Ελλάδα, που είχαμε αύξηση γεννήσεων έναντι των θανάτων. Ε, σίγουρα παίζει ρόλο η περιοχή μα, που είναι ένα ευλογημένο τόπο. Ε, παίζει ρόλο ότι οι νέοι μα δεν φεύγουν πλέον. Ε, είναι ακόμα και αυτοί που φεύγουν για σπουδέ, ω επιτοπλίστων γυρίζουν γιατί. Υπάρχει δουλειά. Το Ρέθυμνο, τα Χανιά και η Ιερά Πέτρα, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κατάφεραν να σπάσουν τα αρνητικά ρεκόρ και να αυξήσουν τον πληθυσμό τους. Όσον αφορά το Ρέθυμνο, Θεωρώ ότι αυτό οφείλεται σε ότι είναι μια περιοχή που αναπτύσσεται, έχει πολύ έντονο το τουριστικό αποτύπωμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έρχονται ω φοιτητέ και τελικά επιλέγουν να μείνουν στο Ρέθιμνο είτε διότι εδώ αποφάσισαν να συνεχίσουν τη ζωή τους, είτε διότι εδώ βρήκαν ευκαιρίες τα τελευταία χρόνια είναι η αύξηση του τουρισμού, είναι ο πρωτογενή τομέα η γεωργία ακτινοτροφία, είναι η οικοδομή που έχει ξεκινήσει πάλι και ανεβαίνει, που τόσα χρόνια ήταν στάσιμα. και πιστεύω ότι όποιο θέλει να ασχοληθεί να έχει δουλειά, που είναι το βασικό να έχει μια δουλειά και μια οικονομική άνεση για να κάνει οικογένεια, γυρίζει στο ρέθυμνο. Βέβαια το κόστο διαβίωση, όπω αυξάνεται τον τελευταίο καιρό, και αυτό είναι άλλο ένα καμπανάκι που πρέπει να μας χτυπήσει στα αυτιά μας έντονα. Αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι και θεσμικά θέματα, είναι και θέματα που πρέπει να το δούμε σε ό,τι αφορά την κοινωνική συγκρότηση, τα προβλήματα της κοινωνίας, την ψυχική κατάσταση την ανεργία, τις σπουδέ. Από τη μία ο τουρισμός και από την άλλη ο πρωτογενής τομέας έχει δώσει αέρα ανανέωσης στις τρεις πόλεις της Κρήτης που εξασφαλίζουν επίσης μια καλή ποιότητα ζωής στους κατοίκους γεγονός που φαίνεται πως μετρά προσθετικά στις επιλογές των νέων. Έχουμε περιοχές όπως ο μιλοπόταμο και οι επαρχίες που ακόμα γίνονται πιο νέοι γονείς. Και αυτό νομίζω παίζει ρόλο, γιατί ε, όταν γίνεσαι νέος γονιός, έχεις και το περιθώριο να μεγαλώσει τα παιδιά, να κάνεις και ένα και δύο και τρία. Εμείς, σαν Σύλλογο Τριτέκνων, βλέπουμε ότι τα τελευταία δύο-τρία χρόνια πάμε λίγο στο τρίτο παιδί, όχι τόσο όσο θα θέλαμε. Ας πούμε στην Κύπρο, που θέλουν και έχουν πάρα πολλέ πολίτες οικογένειε. Το νεόπαντρο ζευγάρι παίρνει 50.000 δώρο από την πολιτεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να δουν σαφέστατα κίνητρα εις τρόπον ώστε να μην έχουμε σε πρώτη φάση να παντρεύονται οι νέοι. Ο Δήμος δεν μπορεί να δώσει επιδόματα. Αυτό που μπορεί να κάνει ο Δήμος είναι να δημιουργήσει περισσότερους παιδικούς και ευρωφωνηπιακούς σταθμούς. Κάτι το οποίο νομίζω ότι ήδη το έχουμε βάλει στο μυαλό μας και το προετοιμάζουμε. Να είναι μια πόλη η οποία να δίνει ευκαιρίες επαγγελματικές και εξέλιξης και αυτό το κάνουμε. Ε, να δώσουμε όθηση στην ενδοχώρα, ώστε με τα έργα υποδομής, ε, ίδρευσης, αποχέτευσης, προσβασιμότητας, να δίνουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους που μπορούν και θέλουν να ζήσουν λίγο πιο έξω από την πόλη, να μπορούν να το κάνουν αυτό με έναν τρόπο πολιτισμένο και σύγχρονο.